Η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη σεισμικότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με πολλές περιοχές της, όπως αυτές του Ιωνίου, της Μεσσηνίας, της Ηλίας και της Αρκαδίας, να συγκαταλέγονται στα μέρη που έχουν αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχουμε πιο συχνούς σεισμούς στα Ιόνια νησιά και στην Ακτή εδώ, στην παράκτεια ζώνη της Πελοποννήσου και της Δυτικής Θερέας. Έχουμε πιο συχνά σεισμούς μεγάλους. Μέχρι πρόσφατα. Εννοείται βέβαια Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, αλλά μέχρι τα Στροφάδια και μέχρι πρόσφατα Φιλιατρά, Γαργαλιάνους κάτω. Μεθόνη και τα λοιπά, Πύλος, όλα αυτά. Γνώστη το σεισμό του 86 στην Καλαμάτα, το γνωστό, με όλες τις επιπτώσεις που είχε τότε, και το πιο πρόσφατο 6,8 που έγινε κάτω από τη Μεθόνη πριν από περίπου 10 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα φουντώνουν οι προειδοποιήσεις των σεισμολόγων για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία και στη χώρα μας. Είναι κάτι που είναι βέβαιο ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και θα είναι της τάξης του 7-7,5. Και μάλιστα μετά από αυτόν, άλλα 20-30 χρόνια θα έρθει προς τον Ελίσποντο η συνέχεια της δράσης αυτής. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, το παρακολουθούμε και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι όλη η επιστημονική κοινότητα που το ξέρει και το παρακολουθεί. Όπως επισημαίνει ο κύριος Παπανικολάου, τα συγκεκριμένα ρήγματα της Τουρκίας δεν έχουν καμία σχέση με την σεισμικότητα της χώρας μας. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την δικιά μας εδώ σεισμικότητα, όπου η σεισμικότητα σε εμάς είναι συνήθως της τάξης του 6 μέχρι 6,5, γιατί τα ρήγματά μας είναι αυτά τα ενεργά, τα επιφανειακά, 5, 10, 15, 20, 25 χιλιόμετρα το πολύ. Για να πάρουμε σεισμό 7-7,5 πρέπει το ρήγμα να ξεπεράσει τα 35-40 χιλιόμετρα μήκος. Τέτοια έχουμε ελάχιστα και τα ξέρουμε που είναι στο Αιγαίο. Τέτοιες γίνονται από σεισμούς ακριβώς 5,5-6-6,5 ανάλογα με την απόσταση και με τα πετρώματα πάνω στα οποία έχουμε χτίσει τα σπίτια και τις υποδομές μας. Όσον αφορά το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν αποκλείεται μία έκρηξη στο μέλλον, χωρίς όμως να έχει τη δυναμική που είχε πριν από 3.500 χρόνια. Αλλά μικρότερες εκρήξεις, όπως αυτές που δημιούργησαν τις Καμένες μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης. Αυτό όμως είναι πολύ τοπικό φαινόμενο, δεν επηρεάζει την υπόλοιπη Ελλάδα σε καμία περίπτωση.